Τα ακούσαμε από το CNN κατ' επανάληψη. Έρχεται και το Fox News όπου ο Κάσον Τάκερ ειδικά εκεί δεν μας τα λόγια του κατά κυβέρνηση ομένων Μεταδίδει πως η οικονομική συμμαχία γνωστή ως BRICS, Βραζιλία, Ρώσια, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική θα επεκταθεί καθώς η Σαουδική Αραβία ζυγίζει την ένταξη σε αυτό το μπλοκ. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διολυσθένουν πλέον προς κατάρρευση του δολαρίου και απώλεια της θέσης τους ως υπερδύναμη. Τι θα συμβεί εάν η οικονομία μας και το δολάριο Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής δεν είναι πλέον το κυρίαρχο νόμισμα στον κόσμο, κάνει την ερώτηση ο Will είναι Η τέος βοηθός υπουργό οικονομικών υπό τον Ντόναλτ Trump, Μόνικα Κρόλη, απάντησε ότι αν το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής δεν ήταν πλέον το παγκόσμιο παθηματικό νόμισμα, αυτό θα σήμαινε το τέλος του δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και ενδεχομένως θα επιβληθεί η ψηφιακό δολάριο. Το να έχουμε αυτό το καθεστώς ήταν πραγματικό προνόμιο. Αλλά έχουμε κάνει κατάχρηση αυτού του προνομίου με εντελώ απερίσκεπτες νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές εδώ και πολλά χρόνια. Σίγουρα τα τελευταία δύο χρόνια γεγονός που έχει υποτιμήσει πραγματικά το δολάριο. Επιπλέον τώρα έχουμε αυτή την τέλεια καταιγίδα της αδυναμίας του Μπάιντερ τον πόλεμο του κατά της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, τον πόλεμο της Ουκρανίας και εξαιτία όλων αυτών των πραγμάτων έχουμε τους εχθρού τη Αμερική με επικεφαλή την Κίνα να σχηματίζουν ένα νέο οικονομικό μπλοκ. Και φοβούμενοι και άλλα δεινά πρόσθεσε ότι το μόνο που θα χρειαζόταν για να αφαιρεθεί το δολάριο από το καθεστώς των παγκόσμιων αποθεματικών, κάτι που θα οδηγήσει σε πληθωρισμό, αλλά δημοκρατία της Βαϊμάρης, θυμάστε, την Αμερική, θα ήταν εάν η Σαουδική Αραβία, ένα σημαντικός παραγωγός πετρελαίου, προσχωρούσε στις χώρες των BRICS. Και έχω ειδικά ρεπορτάζ γι' αυτό. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψουν. Κοινοποίησαν να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.